Δεν περιμένω από μια σειρά της Marvel να είναι ένα σκηνοθετικό αριστούργημα. Δεν αναζητώ ούτε Nolan ούτε Kubrick καθώς βλέπω τον Luke Cage να παλεύει για το Harlem μέσα από τον οθόνη του υπολογιστά μου και το Netflix. Δεν μπορώ όμως παρά να απολαύσω τις μικρές πινελιές των δημιουργών που ανεβάζουν το επίπεδο της κάθε σειράς. Η φωτογραφία και ο χρωματισμός του Luke Cage είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τα Blaxploitation films προηγούμενων δεκαετιών και η μουσική, oh fucking shit, Rakim και η Ρες, Stephen Marley, όταν έχεις 13 ώρες καλό θα είναι να τις ξοδεύεις κάπως έτσι. The home of innovating, legacies, stories of gods killing Satan, where they honor Harlem's father Philip Payton, the renaissance in the making, Ellington, Garvey, Joe Louis, Lena Horne, Malcolm, Maya, Louis Armstrong. Αυτό όμως που μου τράβηξε το ενδιαφέρον είναι η μέθοδος του Force Shadowing, της προοικονομίας δηλαδή, μέσα από το background του VIP γραφείου στο Harlem Paradise, το κλαμπ που έχουν και εξτεράδει στις πόλεις του Luke Cage, με τη χρήση πινάκων ζωγραφικής και φωτογραφιών. Στον πρώτο κύκλο βλέπουμε το πώς το στέμα του Biggie κάθεται στο κεφάλι του Cottonmouth, δείχνοντάς μας ποιος είναι ο διαφυσβήτητος βασιλιάς του υπόκοσμου του Harlem. Ο Notorious Big είναι το σύμβολο του Gangster Rap, ένας καλλιτέχνης που έβγαλε εν ζωή δύο δίσκους, ήταν γνωστός για την κόντρα του με τον Tupac και ο οποίος πέθανε 6 μήνες πριν από τον αντίπαλό του σε παρόμοιο εξωτερικό χτύπημα. Έβγαλε με το θάνατο 4 δίσκους και είναι πλέον θρύλος. Καθώς η Μαράια χάνει τον έλεγχο και σκοτώνει τον ξάδερφό της, βλέπουμε σε δύο σκηνές το πόσο ωραία η κάμερα κεντράρει με το στόμα ακριβώς πάνω από το κεφάλι της. Στο φινάλε του πρώτου κύκλου η Μαράια αναλαμβάνει το κλαμπ, αλλά ο Biggie κατεβαίνει και στη θέση του ανεβαίνει ο πίνακας του Μπασκιά, Red Kings. Ο Jean-Michel Basquiat είναι ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του ταλέντου των μαύρων που δεν μπορεί να ευδοκιμήσει εξαιτίας της κοινωνικής συνθήκης. Σε 17 του έβγαζε τα προστοζή πουλώντας κάρτ ποστάλ στο μετρό και κάνοντας γκράφιτι. Μετά από πολλές προσπάθειες, το ταλέντο του αναγνωρίστηκε σε διάφορες εκθέσεις, πλέον θεωρείται αντάξιος του Πικάσο και του Άντι Γουόρχολ, έβγαλε πολλά εκατομμύρια πουλώντας πίνακές του και στα 27 του πέθανε επί υπερβολική δόση. Κανείς δεν ξέρει που θα μπορούσε να έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος αν είχε ένα καλύτερο υποστηρικτικό περιβάλλον ή μια πιο ομαλή παιδική ζωή. Ο πίνακας Red King συμβολίζει το πώς η Μαράια προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στον γκάγκστερ σκοτεινό εαυτό της και στην ευεργέτιδα που θέλει να γίνει. Το παρελθόν της, όπως και του Μπασκιά, τη στοιχιώνει και δεν θα την αφήσει ποτέ να ευδοκιμήσει. Και όταν θα μιλήσει με την κόρη της για όσα της συνέβησαν και επιτέλους αποδεχτεί τον εαυτό της, ο Μπασκιά κατεβαίνει και ο Biggie μας δείχνει ότι η Μαράια Dillard πέθανε και ότι η Black Mariah αναπλέουν το αφεντικό. Ενδιάμεσα όμως βλέπουμε και την επιλογή του Bushmaster. Η φωτογραφία που διαλέγει αυτός μας αποκαλύπτει πολλά για το χαρακτήρα του. Ο Marcus Garvey ήταν ο μαύρος Τζαμαϊκανός που πριν από όλους τους μεγάλους αρχηγούς της μαύρης κοινότητας πάλεψε για τα δικαιώματα των μαύρων και μιλούσε για όλα όσα μίλησαν αρκετά πιο μετά οι Malcolm X και Martin Luther King. Πλέον θεωρείται ακόμα και θρησκευτική φιγούρα στο ρασταφαρισμό. Στη φώτα αυτή το βλέπουμε στο Harlem του 1922. Ο Bushmaster είναι άγριος, τυφλωμένος από εκδίκηση, αλλά είναι άνθρωπος του λαού. Όπως λένε και μεταξύ τους, οι δύο τους μοιάζουν και σε μια άλλη ζωή θα μπορούσαν να είναι αδέρφια με τον Luke. Αυτό είναι που κάνει τόσο ολοκληρωμένο τον Bushmaster, η τραγικότητα της μοίρας του. Στο φινάλε, και καθώς ο Luke Cage έχει πάρει μια περίεργη στροφή για να προστατέψει το Harlem από την αυξανόμενη εγκληματικότητα, δέχεται το δώρο της Μαράια και αναλαμβάνει το κλαμπ. Καθώς σκέφτεται αν θα δεχτεί το δώρο, παίρνουμε μια μικρή γεύση από την κορώνα του Biggie στο νέο βασιλιά του Harlem, αλλά όταν αυτός αναλαμβάνει επισήμως, με τη μουσική υπόκρουση του Rakim για χαλί, βλέπουμε την επιλογή του Luke, τον Mohamed Ali. Ο θρύλος Mohamed Ali είναι πασίγνωστος για την ασυναγώνιστη μαχητική του δύναμη μέσα στο ring, αλλά το αξίζουν μεγαλύτερη έπαινη για τα 3 χρόνια που έφαγε φυλακή στο πικ της καριέρας του επειδή αρνήθηκε να πάει στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ο Λουκ ακόμα πιστεύει ότι μπορεί να παλέψει για τα δικαιώματα του κόσμου και να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του για το καλό. Ο Biggie όμως καραδοκεί. Λοιπόν, αυτά με την προοικονομία και τους πίνακες στο Luke Cage, καθώς σας έχω link για το review της δεύτερης σεζόν και αν σας άρεσε το βίντεο, like και subscribe. Bye!